Είναι ο αρχισκόρερ όλων των εποχών στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ο Σωτήρης Καλιάφας έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Τρυφυγιού και έχει κερδίσει την αναγνώριση από όλους. Κέρδισα αυτό που δεν μπορείς να κερδίσει κανένας. Τη δόξα, την αγάπη του κόσμου γενικά, όπου πάω και στην Πάφο να πάω και στη Παραλίμνη να πάω και στη Λεμεσό να πάω, όπου πάω έχω εκτίμηση και αυτό με ικανοποιεί και χαίρομαι. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα του Αλφα μίλησε για το σήμερα αλλά και το χθες της αγαπημένης του ομάδας της Ομονίας. Οι αντιπάλους είχαν αρκετούς, πάρα πολύ καλούς προσφαιριστές. Είχα αντιμετωπίσει τον Φαγκέτη, τον Λίλο, σέντερ μπακ που συμπληρώνω, τον Σταύρου. Τότε ήταν διαφορετικό το ποδοσφαίρο. Ο σέντερ φορέ μαρκάρε του man to man από το σέντερ μπακ. Έπαιξα με τον Κανάρη 18 χρόνια. Ο Ανδρέας ο Κανάρης ήταν ο πιο στενός μου συνεργάτης στον αγώνα. Επεράσαν και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές. Ξεκινήσαμε με τον Νίκο τον Χαραλάμπου, τον Κοκόν τον Αντωνίου. Εγώ έπαιξα και με τον Νίκο τον Ελευθεριάδη, τον παλιό. Μετά ήρθαν Γκρέγορη, Φίλιππος, Μαυρής, Κάντιλος, Κλήτος, όλοι αυτοί σιγά σιγά. Εμείναμε, εγώ έπαιξα με τρεις φουρνιές. Τότε η Ομόνια είχε μια διαφορετική κουλτούρα. Εκατεβαίνε μέσα στο ύπεδο και λέγαμε πώς να βάλουμε. Δηλαδή τόσο αέρα είχαμε οι ποδοσφαιριστές που ήταν τον καιρό εκείνο, που έβγαιναν και τα αποτελέσματα. Μάθαμε πολλά από τον Πατσατζή Φτογέρο, Μαγαρίτη, ο οποίος μας εδίδαξε όπως πάει στο δημοτικό και ξεκινάς α, β, γ, αυτός έτσι μας ξεκίνησε. Όταν είδε κάποια ταλέντα και μας έλειπαν κάποια πράγματα, μας εδούλευε 15 μέρες τα Χριστούγεννα που ήταν κλειστά σχολεία, 15 το Πάσχα, πρωινές ώρες οποιαδήποτε αργία και να τα, και μας εδούλευε πάνω σε τεχνική, εκείνα που μας ελείπασε. Ο Σωτήρης Καλιάφας απαντά στην ερώτηση για το τι φταίει που η Ομόνια είναι μακριά από τίτλους και δίνει τη δική του εκδοχή για το πώς θα επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Έχει ένα μεγάλο ποσοστό οικονομικό και ένα μεγάλο ποσοστό η διαιτησία για μένα. Αν πιάμε διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, μπορώ να σας πω αρκετά παιχνίδια, πόσες μάρκες έχασε η Ομόνια από τους διαιτητές και πόσα παιχνίδια έχασε από τη διαιτησία. Και επιμένουν το ίδιο. Και ύστερα φταίει γιατί κάποιος σε διαμαρτυρήθηκε ή κάποιος ξεργοήβρισε κτλ. Και έχει έναν δικαστή ο οποίος παίρνουν το φίλο αγώνα στο οποίο είναι Ευαγγέλιο, λέει, και αρχίζει 10.000, 20.000, 3 αγωνιστικές, 5 αγωνιστικές και πάει. Αυτά είναι για το όνομα του Θεού. Εντάξει, να κάνει βάρη στις τιμωρίες σου, αλλά γιατί ο άλλος προκαλεί σε καθαρά. Ένα Λάισμαν προκαλεί σε καθαρά με 2 μέτρα που δεν ήταν offside, εκάλυφθηκε ο προσφερειστής. 2 μέτρα δεν είναι να πεις ήταν οριακό και μπορεί να το δεχτώ ή να πεις έκαμε λάθος. Πρέπει όταν με προκαλείς, πάει στο δικαστήριο, με προκαλείς συνεχώς και σου έδωσα τον μπάτσο, πάει στο δικαστήριο και επειδή σε προκάλεσε με άλλους, απαλλάχτησε που φυλάκησε η λάθη σου. Ο νόμος. Γιατί είδαμε να είναι έτσι. Γιατί τα λάθη των διαιτητών, γιατί δεν τιμωρούνται. Ποιον ετοιμωρήσαν, οι κύριοι, είτε οι κύριοι της ΚΟΠ, είτε όποιοι γεννάνε. Σίγουρα έγιναν αρκετά λάθη, όχι λίγα, αλλά εγώ έβαλα έναν 70% του οικονομικού και έναν 30% η διαιτησία. Δεν το έριξα το κομμάτι όλο μπας στη διαιτησία. Διότι όταν έχεις και δυνατή ομάδα, δεν μπορεί εύκολα και ο διαιτητής να σου κάνει το μαύρο άσπρο, αλλά όταν δεν έχεις με καλή ομάδα, μπορεί να σε τσιμπήσει εύκολα. Εύκολα. Και κάποιοι έχουν εντολές. Δεν φοβάμαι να πω κάποια πράγματα, γιατί είναι αλήθειες. Και οι αλήθειες όταν τις λες, να μην φοβάσαι. Όταν έφυγε ο ΚΑΣ, εγώ είχα συζητήσει με τον πρόεδρο, τότε τον Μυρτιάδη. Αλλά ήταν ανένδοτος. Και συζήτησα
και την ώρα. Μέσα στο συμβούλιο. Και μου είπαν και κάποια πράγματα που δεν λέγονται τώρα έτσι. Και για τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο ήθελα να το φάνε την ίδια χρονιά. Και στη Σαββόη. Και την επόμενη χρονιά πήραμε το πρωτάθλημα με τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο. Και την μεθεπόμενη διώξαμε, το γίνει. Ήταν το Στάθη, τον Ονεύτη, πάλι. Στάθης ο Ονεύτης, επειδή ήταν τελείου ψηλών των συμβόλαιων του, έπρεπε να φύγει. Νομίζω ότι είχε να τα χαρίσει ο Στάθης και να φύγει. Και αυτό η Ομόνια πληρώνει, μέχρι σήμερα πληρώνει. Η σημερινή Ομόνια, εντάξει, που τα πέρσι ως φέτη έγιναν κάποιες αλλαγές, μεταγραφές με τον Πάμπο, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο. Πρέπει εκεί που είναι κοντά στην ομάδα, κάποιοι να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν το άγχος και πρέπει να δουλέψουν πολλά στην ψυχολογία. Το άγχος είναι, διότι είναι εύκολο πράγμα να παίζεις με την άχνα και να έχει 13-14.000 κόσμο. Ξέρεις, είναι πολλά σημαντικά, είναι τότε τα πράγματα πολλά αυτά για τους ποδοσφαιριστές. Ειδικά για κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να μην έπαιξαν με τόσο κόσμο και τόσο φανατισμό και τόσο ενθουσιασμό. Και το άλλο είναι πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα να ξεπεράσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, μπορεί να φέρουν ακόμα λίγα παιχνίδια. Πιστεύω ότι έχει καλούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν. Η συζήτηση πήγε και στο γιο του Κώστα Καλιάφα, τον οποίο είχε προειδοποιήσει για τις δυσκολίες που θα συναντούσε όταν αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία της Ομονίας. Ποδοσφαιριστής όπως τους άλλους έτσι τον έβλεπα, δεν έβλεπα κάτι διαφορετικό, ούτε καμιά φορά ανεπέμπηκα εις τους προπονητές, οπουδήποτε, οποιοδήποτε να πω, ξέρεις, ο Κώστας ο γιος μου, πρέπει να παίζει οτιδήποτε. Ποτέ μου, κι αν βρεθεί άνθρωπος να πει το πράγμα, εγώ το διαψεύω. Είπαν το Κώστα, τότε που ήρθε, εγώ είπαν το καλύτερα να μην πας. Για προπονητής. Ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα πολλά οικονομικά. Δεν μπορεί να φέρεις τον παίχτη που θέλεις. Και έτσι, είναι δύσκολα πολλά. Λέει μου, εγώ είμαι για τα δύσκολα. Εντάξει. Για τα δύσκολα πήγαινε. Όμως φάνηκε άτυχος. Άτυχος που έχασε την Ευρώπη στο τελευταίο λεπτό με τον Ρουμάνο τον διαιτή, τότε που μας αδίκησε και ούτε και ύστερα από 15 μέρες τον έβαλαν ξανά να πέρα, κάνει διαιτησία. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν φαίνεται και στην Ευρώπη. Την Ομόνια την έχουν στο στόχαστρο. Παντού. Τα καταφέρνει το λάθος που γίνεται. Τον γκολ. 1-0 η Ομόνια. Ο Φοφανά το πείσμα του. Όχι. Δεν θα μετρήσει τον γκολ. Κάποιοι τους εμετέφεραν πως είναι από αριστερά η ομάδα και δεν αρέσει κάποιος. Η εκτίμηση και ο σεβασμός του κόσμου είναι κάτι που κρατάει ο Σωτήρης Καλιάφας όλα αυτά τα χρόνια. Με τη σειρά του θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους φίλους της Ομονίας. Εκείνο που θέλω να πω με τον κόσμο της Ομονίας, πρέπει να κάνει λίγη υπομονή, να σταθεί δίπλα από την ομάδα, από τους ποδοσφαιριστές, από τον προπονητικό τιμ και το συμβούλιο και να περιμένει ακόμα λίγο, να του δώσουμε μια ευκαιρία. Και το άλλο που θέλω είναι να τους παρακαλέσω είτε θύρα 9 είτε φιλάθλοι της Ομόνιας πάνε στην Κερκίδα να μην ρίχνουν οτιδήποτε για να μας καταγγέλει, να δούμε την ευκαιρία τους κύριους διαιτητές να μας γράφουν, τους παρατηρητές να γράφουν και να γράφουν και κάτι παραπάνω ακόμα για να τρώμε τα προστήματα. Γι' αυτό θα τους παρακαλέσω ακόμα μια φορά να είμαστε ψύχρεμοι. Λοιπόν.